ξύπνα. Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες βράδυ. Αναμένατε ότι η ένταση των ανέμων θα ανέβαινε, τα αποφόρ θα ήταν αυξημένα. Σήμερα πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η πρόβλεψη η δικιά σας ή πώς έχουν και οι συνθήκες καλύτερα αυτή την ώρα που μιλάμε? Ακριβώς όπως είχατε πει, ψες αλλά και αρχικά σήμερα το πρωί η κατάσταση εδώ ήταν αρκετά καλή από πλευρά του πεδίου των ανέμων. Οι ανέμοι ήταν καταβατικοί, κυρίως ασθενείς, 2-3 το πολύ μπουφόρ, οπότε έδωσε τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις να δουλέψουν και δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, ούτως ώστε να καταστήλουν αρκετές από τις εστίες. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, μετά τις 5.30 ώρα δηλαδή, άρχισε η ρήψη νερού από τα φυτικά μέσα της Δημοκρατίας, των Βάσεων, αλλά και φυτικών μέσων από την Ελλάδα, έτσι ώστε η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή, από ό,τι δηλώνει και το τμήμα Δασών, να είναι υπό έλεγχο. Βέβαια, το πεδίο των ανέμων άρχισε μετά τις 10-11 να αυξάνει την έντασή του. Είναι αυτή τη στιγμή στα 3-4 ποφόρ και αναμένεται να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του υπολείπου της ημέρας στα 4-5 και παροδικά στα 5-6 ποφόρ. Αντιλαμβάνεστε ότι ο άνεμος ήταν και είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την πλήρη κατάσβεση. Γι' αυτό και οι επίγειες αλλά και οι αέριες δυνάμεις έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις πιο ευάλωτες περιοχές για να καταστήλουν έτσι όλες τις εστίες οι οποίες μένονται. Και από ό,τι φαίνεται οι εστίες οι οποίες μένονται έχουν κατασταλεί. Μάλιστα. Τώρα κύριε Νικολαίδη, τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος, γιατί εδώ που βρισκόμαστε την δεδομένη χρονική στιγμή, υπάρχει μια φωτιά μεν σε εξέλιξη, μπορεί να βρίσκεται σε ύφεση, μπορεί να βαίνουμε καλώς, όμως ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Ποιες είναι έτσι πιο επικίνδυνες περιοχές σήμερα από άποψη ανέμων πάντα? Έχετε απόλυτο δίκιο, αγαπητέ. Ο άνεμος είναι ο τροφοδότης μιας πυρκαγιάς σε οξυγόνο. Η καύσιμη ύλη στην περιοχή της Κύπρου είναι και παραμένει αρκετά ψηλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κυρίως αυτή την περίοδο με τις προηγούμενες εβδομάδες πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν πρέπει πουδενή να τίθεται εν αμφιβόλο η ασφάλεια των δασών και των ανθρωπίνων ζώων και των περιουσιών με μια καταλόγιστη ενέργεια να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Ο άνεμος είναι αυτός ο οποίος θα την διαδώσει, θα την επεκτείνει ακαριαία. Και επειδή ο άνεμος είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας και σήμερα, θα έλεγα ότι όλες οι περιοχές, οι δυτικές και νότιες περιοχές του νησιού έχουν αυξημένο τον κίνδυνο. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστήσω. Προφανώς και είναι σημαντικό και το δικό σας έργο να βρίσκεστε εκεί, να ενημερώνετε άμεσα για την κατάσταση, τις καιρικές συνθήκες και την πυροσβεστική υπηρεσία να τροφοδοτείτε με όλη αυτή την ενημέρωση που την έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν στα διάφορα μέτωπα. Καλή συνέχεια και σε εσάς τώρα. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση προλίγου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μάριος Πελεκάνος. Να πούμε καταρχήν ότι το πλάνο που έχει καταρτιστεί κατά τη χθεσινή, τη βραδινή χθεσινή